Πάμε να δούμε τον πρώτο πίνακα που έχει ετοιμάσει τα μάτζη μου. Αν είναι εύκολο από του καλού συναδέλφου από το κοντρόλ. Πάμε. Λοιπόν, πάμε στο πρόγραμμα το Πράσινη Μετάβαση. Είναι ένας, ο βασικό τίτλο του προγράμματο. Υπάρχει, τέμενεται σε δύο υποδράσει. Ο προπολογισμό συνολικά είναι 700 εκατομμύρια ευρώ και, έχει ενεργοποιηθεί από τι 23 Μαρτίου, σχεδόν τρει μήνε. Mm -hmm. Ε, έχουν υποβληθεί ω αυτή τη στιγμή 5.711 αιτήσει, λοιπόν, με τη δημόσια δαπάνη να ανέρχεται στα 643 εκατομμύρια ευρώ. Τι σημαίνει αυτό, Ότι από τα 700 εκατομμύρια ευρώ που, έπρεπε να, που μπορούν να διατεθούν για αυτή τη δράση, Λοιπόν, τα 643 εκατομμύρια ευρώ έχουν ήδη εντό εισαγωγικών απορροφηθεί. Αυτό σημαίνει ότι οι αιτήσει που έχουν υποβληθεί, δηλαδή τα επενδυτικά σχέδια, και βλέπουμε ότι πρόκειται για ένα μεγάλο αριθμό επενδυτικών σχεδίων ε, τίνει, στο, τι, τι είναι στην, στην εξάντλησή του. Ε, εδώ πέρα Α, είναι... πήγε καλά τώρα αυτό το πρόγραμμα. Πήγε καλά. Εξαιρετι... Τα Εξαιρετικά. Και αυτό πήγε πολύ καλά διότι καταδεικνύει την ανάγκη των επιχειρήσεων και ειδικά των μικρομεσαίων να επενδύσουν. Διότι καλύπτει το επενδύσεις σε πάγια σε αυτά, σε, δηλαδή σε, σε, επενδύσεις οι οποίες είχαν μείνει πάρα πολύ πίσω και όπως ξέρουμε όλοι το επενδυτικό κενό που δημιουργήθηκε τα χρόνια της δημοσιονομικής κρίσης ήταν τεράστιο, προσπαθούν κάποιοι οι επιχειρήσεις που επιβίωσαν και αυτές που δημιουργήθηκαν να επενδύσουν για να συνεχίσουν την δραστηριότητά τους. μάτια, αν διαιρέσουμε λίγο και κάνουμε τον υπολογισμό με, την, με τα χρήματα που πρόκειται να εκταμιευθούν και τις αιτήσει. Πόσα περίπου κατά μέσο ώρα αναλόγουν σε κάθε αίτηση, ε, Πόσο είναι ο προπολογισμό του κάθε επενδυτικού σχεδίου, ναι. Θα πρέπει να κάνουμε τώρα τον υπολογισμό. Αν ε, έχει εύκαιρο ένα κομπιλεράκι, θα το βγάλουμε αμέσω. Ναι, ε, να το κάνω εγώ. Μιλήστε εσεί, θα το κάνω εγώ. Λοιπόν, η, η πράσινη μετάβαση, όπω είπαμε, έχει δύο υποδράσει. Είναι την πράσινη παραγωγική επένδυση. Πολύ ωραία. Λοιπόν, με προπολογισμό 400 εκατομμύρια ευρώ παρουσιάζει το μεγαλύτερο ενδιαφέρον από αριθμό αιτήσεων όπου έχουν υποβληθεί 4.434 με τη δημόσια δαπάνη να ανέρχεται στα 316 εκατομμύρια ευρώ. Οπότε είναι λοιπόν, ακόμα... συγγνώμη που διακόπτω, 122.000 πάει περίπου στο κάθε, το κάθε, κάθε το... εταιρεία, αν πούμε ότι είναι... Έχει ενδιαφέρον. Ναι. Βέβαια. Είναι μια χαρά για μια είναι... μικρή εταιρεία. Είναι μικρές επενδύσεις, okay, οι βέβαια. οποίες είναι όμως καθοριστικής σημασίας για, την, για τη συνέχιση της λειτουργίας και την κερδοφορία. Ωραία. Δείξτε μα γάρ, την κάρτα που Η είχαμε πριν. Η πράσινη παραγωγική ο... μετάβαση. Ναι, ναι. Η δημόσια δαπάνη ανέρχεται σε 416 εκατομμύρια ευρώ που σημαίνει ότι έχουν περισσέψει, είναι ακόμη προς διάθεση, άλλα το 84 εκατομμύρια ευρώ. Βεβαίω όμως επειδή χωρίζονται και σε περιφέρειες σε μετάβαση και σε λιγότερες αναπτυγμένες περιοχές πρέπει να σημειώσουμε ότι για την Αττική και το Νότιο Αιγαίο η δαπάνη σχετική έχει, ναι. έχει εξαντληθεί. Ερώτηση Σταμάτη, στα μάτια. Τι ποια είναι η διαφορά της πράσινης μετάβασης με την πράσινη παραγωγική επένδυση. Η πράσινη μετάβαση ΜΜΕ είναι ο κεντρικός τίτλος του προγράμματος. Λοιπόν, και χωρίζεται σε δύο υποδράσεις. Είναι η πράσινη παραγωγική επένδυση για τις ΜΜΕ που έχει συγκεκριμένα χαρακτηριστικά για επενδύσεις, είναι το, έχει συγκεκριμένο προπολογισμό επενδυτικών σχεδίων κτλ. Και, και, μετά έρχεται ο πράσινος, πράσινος μετασυσματισμός ΜΜΕ, Μπορούμε να δούμε την κάρτα. Α mm -hmm. ah, μάλιστα. Δηλαδή είναι οι δύο υποκατηγορίε τη φράση. Είναι δύο υποκατηγορίε. Ναι. Είναι. Καλύπτουν, ε, καλύπτουν τι ίδιε ανάγκες. Απλώ είναι διαφορετικοί των, οι επιλέξιμοι προπολογισμοί των επενδυτικών των σχεδίων. Άρα δεν έχουν άλλο περιεχόμενο. Ο, αλλά είναι, είναι λίγο γραφειοκρατικό. Είναι, ναι. Είναι, ναι, είναι το. Ακριβώ δηλαδή. Είναι το γραφειοκρατικό. Ε, και αυτό παρουσιάζει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον το πρόγραμμα. Θα πρέπει να πούμε ότι και τα, οι αιτήσει που έχουν υποβληθεί είναι 1.277 και η δημόσια δαπάνη σε 327 εκατομμύρια ευρώ που έχει υπερβεί που ναι, τη διαθέσεις. Πώς γίνεται αυτό τώρα. Έχουν υποβληθεί περισσότερες Άρα Άρα κάποιες θα απορριφθούν, ναι. Ε, Κάποιε δεν είναι απαραίτητο να απορριφθούν. Κάποιε όπω έχει δείξει η εμπειρία των προγραμμάτων του ΕΣΠΑ, είτε από το Τρίτο Κοινωνικό Πλαίσιο Στήριξη, είτε μετά το, το ΕΣΠΑ, ε, δεν, ε, δεν υλοποιούν όλε οι επιχειρήσει τα επενδυτικά σχέδια που. Στα, τα σταματάνε. Η δεν, δεν, δεν τα, τα αρχίσουν καθόλου. ήδη τα αρχίσουν καν, είτε σταματάνε. Λόγω mm. δηλαδή αδυναμία εξέβρεση χρηματοδότηση. Για, γιατί η, το ποσοστό επιδότηση σε αυτέ τι περιπτώσει θα έρχεται γύρω στο 40 με 50%. Mm. Mm. Μάλιστα. Πρέπει να υπάρξει ίδια συμμετοχή και τραπεζικό δανεισμό. Ε, γενικά πάντω το ποσοστό υλοποίηση επενδύσεων των επιχειρήσεων που μπαίνουν στα προγράμματα του ΕΣΠΑ είναι. 75 με 80%. Ένα 20% δεν, ή δεν υλοποιεί την επένδυση για την οποία ετήθηκε ή απεντάσσεται διότι δεν θα την υλοποιήσει στη συνέχεια ή θα έχει τυπικά κολλήματα κτλ. Ωραία. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Συνεχίζουμε. Πάμε να δούμε Αυτά την θα κάνουμε. Αυτά ήταν ευχάριστα. Τα... Ήταν... Θα πρέπει να σημειώσουμε ότι η, η Πράσινη Μετάβαση είναι μένει το μεγαλύτερο πρόγραμμα από απόψη προπολογισμού που έχει προκηρυχθεί σε όλα τα ΕΣΠΑ. Μάλιστα. Και ήταν πολύ συγκεκριμένη δηλαδή, η... Mm -hmm. η κίνηση για να καλυφθεί το επενδυτικό κενό χιλιάδων μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Ναι. Ε, τα πράγματα όμω δεν είναι και τόσο καλά για τον ψηφιακό μετασχηματισμό των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Είναι ένα πρόγραμμα. Ήταν το πρώτο που προκυρήθηκε στα, στο τελευταίο δεκαήμερο του Φεβρουαρίου με προϋπολογισμό 300 εκατομμύρια ευρώ και ε, ε, τρεις υποδράσεις. Ως αυτή τη στιγμή έχουν υποβληθεί 1736 αιτήσει και στις τρεις υποδράσεις. 173.000 ευρώ εδώ πηγαίνει σε κάθε επιχείρηση. Ναι, Αν και, ότι και, και είναι 58 εκατομμύρια ευρώ η ζήτηση από τη δημόσια δαπάνη. Mm που σημαίνει ότι είναι άλλα 242 εκατομμύρια ευρώ που δεν έχουν απορροφηθεί. Τώρα τι δεν πάει καλά εδώ πέρα, ε, ποιο είναι το πρόβλημα. Το πρόβλημα εδώ φαίνεται ότι είναι το εξή. όπως αναφέρεται αρμοδίως, ότι υπήρξαν τρία προγράμματα για ψηφιακό μετασχηματισμό επιχειρήσεων από το Ταμείο Ανάκαμψης. Ήταν σχεδόν 450 εκατομμύρια τα χρήματα που διατέθηκαν με τη μορφή των επιχορηγήσεων, όχι του, δανει του, δανεισμού, γιατί το Ταμείο Ανάκαμψης έχει το σχέλος των επιχορηγήσεων και το δανειακό σχέδιο. Εδώ τα 440 εκατομμύρια απευθύνθηκαν σε, σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις με τη μορφή της επιχορήγησης. Ε, αυτά επειδή προκηρύχθηκαν αρχές ε, του περασμένου καλοκαιριού έγιναν ανάρπαστα κυριολεκτικά. Με αποτέλεσμα, ένα μεγάλο αριθμό επιχειρήσεων οι οποίε χρειάζονταν να κάνουν να προβούν σε επενδύσει. Μήναν απ' έξω. Πήραν από εκεί τα χρήματα. Καλύψανε το. Με αποτέλεσμα να το. Υπάρχει υπερδιάθεση λοιπόν. Υπερδιάθεση, ναι. ναι. Και αυτό θα... λογικά θα έπρεπε να το έχει σκεφτεί το Υπουργείο Ανάπτυξη. Δηλαδή το... βγάζοντα στον αέρα ένα τεράστιο πρόγραμμα 300 εκατομμυρίων ευρώ για το ψηφιακό μετασχηματισμό. Ε, τα λεφτά πάντω δεν θα πάνε χαμένα, όσο δηλαδή στο και να παραμείνουν διότι οι δράσει θα είναι ανοιχτέ μέχρι εξαντλήσει του προπολογισμού. Μάλιστα. Από ό,τι φαίνεται ο προπολογισμό στο, στο, μετα, στο, ψηφιακό μετασχηματισμό δεν θα απορροφηθεί ούτε στα, στους επόμενους μήνες. Βεβαίως, μια αναθεώρηση του επιχειρησιακού προγράμματος ανταγωνιστικότητα, επιχειρηματικότητα και καινοτομία και γενικότερα του ΕΣΠΑ μπορούν να τα κονδύλια αυτά γιατί την αρκετά να μεταφερθούν σε άλλες δράσεις που τρέχουν ή να δημιουργηθούν άλλες, άλλα προγράμματα τα οποία θα προκύψει ότι έχουν ανάγκες, ανάγκη επιχειρήσεις. Ωραία. Συνεχίζουμε Συνεχίζουμε. να πάμε στι επιμέρου δράσει. Είναι ο βασικό ψηφιακό μετασχηματισμό, δηλαδή είναι για τι επιχειρήσει οι οποίε κάνουν τα πρώτα βήματά του ε, σε αυτό το περιβάλλον. Ε, ο προπολογισμό είναι 90 εκατομμύρια ευρώ. Έχουν υποβληθεί περισσότερε αιτήσει, γιατί είναι μικρού προπολογισμού. Είναι από 18.000 έω 30.000 ευρώ η, ο επιλέξιμο προπολογισμό ε, για αυτή την κατηγορία. Η δημόσια δαπάνη είναι στα 23,5 εκατομμύρια ευρώ. Δηλαδή, περισσεύουν 65 και πλέον εκατομμύρια ευρώ για αυτή την, Τώρα, για αυτή την υποδράση. Να το κάνουμε λίγο πολύ, πολύ απλό στα μάτια. Βασικό ψηφιακό μετασχηματισμό. Αυτό σημαίνει ότι μια πάρα πολύ μικρή επιχείρηση που μπορεί ναι. να είναι ένα σουβλατζίδικο, ένα κομωτήριο. Ε, ένα τέτοιο κατάστημα ναι. της γειτονιά. Θα μπορούσε να συμμετάσχει σε αυτό το πρόγραμμα Φυσικά. να διεκδικήσει χρήματα ναι. και θα του παρέχει το 50% των αναγκών βάσει ενός business plan, μάλλον. Ανάλλημα αλλά θα να, περί... να πάει σε έναν. Ναι, ναι. ναι ακριβώ. Γιατί... Ακριβώς. Ε, Κάποιο, ε, ίσω να μην έχει τη γνώση να καταρτήσει business plan και να τα δεν βγάλει, να... Να βγάλει άκρη με όλη αυτή τη γραφειοκρατία. Και, αλλά θα πρέπει να διαθέσει και ένα 60 με 50% δικό του Ακριβώ. Δεν υπάρχει δωρεάν ε, επένδυση. Στο... Πρέπει να υπάρξει και ίδια συμμετοχή. Άρα θα πρέπει να υπάρχει ρευστότητα. Θα πρέπει να υπάρχει ρευστότητα, σαφώ. Άρα αυτό είναι ένα πρόβλημα για του ε, επιχειρηματίε οι οποίοι, ε, ε, αν, δεν έχουν, αν, αν δεν είναι σε αυτή την κατηγορία που στην πανδημία. Κατάφεραν να κάνουν κάποια αποθεματικά, είναι μια σημαντική δυσκολία η ρευστότητα. βέβαια, πάντα είναι το, το μεγαλύτερο πρόβλημα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στην Ελλάδα, είναι το έλλειμμα ρευστότητα. Και θα πρέπει να πούμε ότι η βασική πηγή ε, πρόσβαση, ε, απόκτηση ρευστότητα, ειδικά για τι πολύ μικρέ ε, επιχειρήσει, είναι το ευρύτερο οικογενειακό και φιλικό περιβάλλον. Ναι, ο δανεισμός, οι, ναι. Οι περισσότερε επιχειρήσει δεν έχουν πρόσβαση στο τραπεζικό δανεισμό. Έτσι. Και τώρα δηλαδή ο στόχος είναι ε, να αυξηθεί ο αριθμός των επιχειρήσεων που μπορούν να έχουν πρόσβαση στον τραπεζικό δανεισμό από τις 40.000 που υπολογίζονται στις 100.000 μέσω ειδικών προγραμμάτων της, αναπτυξιακής, της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας και δημιουργώντας προγράμματα συνεπένδυσης με τι εμπορικέ και mm -hmm. συνεταιριστικέ τράπεζε. τράπεζες. Ε, μας έχει απομείνει κάτι σε υπόλοιπο σε Είναι, ναι, το... Ο, μπορούμε να δούμε είναι ναι, ναι, ναι. ο, ναι, ψηφιακός ψηφιακό μετασχηματισμό, όπου έχουν, δώσει, έχουν, διατεθεί 150 εκατομμύρια ευρώ δημόσια δαπάνη. Ωραία. Και το, οι δημο, έχουν υποβληθεί 79 αιτήσει και έχουν απορροφηθεί 14 εκατομμύρια ευρώ. Μάλιστα. Ε, μεγάλο χάσμα δηλαδή από, τη, και εδώ, και εδώ το λέω, από ναι, την προσφορά ναι. με τη ζήτηση. Και 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 ο ψηφιακό μετασχηματισμό εκμή είναι στο. Το 30% των πόρων έχουν απορροφηθεί είναι για μεγάλε επιχειρήσει. Αυτό μεγάλο, για μεγάλου προπολογισμού. Ναι. 60 εκατομμύρια ευρώ η δημόσια δαπάνη, 52 οι αιτήσει που έχουν υποβληθεί. Και η ετούμενη δημόσια δαπάνη είναι στα 20 εκατομμύρια ευρώ. Mm -hmm. Αυτά είναι τα ενεργά προγράμματα του ΕΣΠΑ για τις μικρομεσαίες επιχειρήσει αυτή τη στιγμή. Mm -hmm. Στο επόμενο διάστημα, αμέσω μετά τι εκλογέ, θα πρέπει να αναμένουμε ένα μεγάλο ακόμα πρόγραμμα, το Ερευνό καινοτομο 2021 2021-2027, προπολογισμού 300 εκατομμύριων ευρώ. Το οποίο όμω θα, mm -hmm. θα προκηρυχθεί σε δύο φάσει. Ωραία. Τώρα εσύ την τρίτη θα υποδεχθεί τον νέο Υπουργό. Λογικά. Τεύτε, Λογικά. την Τρίτη έχει παράλληλα παραλαβεί με τον υπερησιακό. ποιο mm -hmm. Ποιοι είναι οι καυτοί φάκελοι δηλαδή που πρέπει να παραλάβει ο νέο υπουργό τώρα, Είναι η αγορά. <σκυρίζει> η ακρίβεια. Η ακρίβεια. Ωραία. Η οποία δεν υποχωρεί και ειδικά στον τομέα των τροφίμων, όπου με 2,8 ε, 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 δείχτη πληθωρισμού το Μάιο ε, τα τρόφιμα τρέχουν με 11,6%. Και μετά είναι η απλούστευση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος, η οποία είναι μια διαδικασία που διαρκεί χρόνια και εξελίσσεται. Κάθε στιγμή κάθε φορά χρειάζεται προκύπτουν διάφορες στρεβλώσεις, οι οποίες θα πρέπει να επιλύονται. Σε αυτό υπάρχουν και οι Σύμμαχοι Παγκόσμια Τράπεζα mm -hmm. και ο ΣΑΑ, οι οποίοι παρέχουν συμβουλευτικέ υπηρεσίες στη, στο Υπουργείο. Mm -hmm. Άλλο γενικότερα όμω είναι τα θέματα ε, τη αγορά που. Αλλά η πρώτη προσ... απόφαση, αυτό που βλέπουμε τη Μαρία, είναι το θέμα του καλά την κοκκυρά. είναι να... δηλαδή άμεσο. Πρέπει δηλαδή να θα, το πρέπει, το α, α, θα πρέπει αυτό να διευθετηθεί, διότι υπάρχουν και οι αντιδράσει των, των σούπερ μάρκετ. Το οποίο και τη βιομηχανία τροφίμων. Ξέρουμε ότι ούτε τα σούπερ μάρκετ το ήθελαν, ούτε η βιομηχανία τροφίμων το, το ήθελαν. Ε, δηλαδή. Είναι ένα θέμα δηλαδή που επηρεάζει το. Α, γιατί οι σούπερ μάρκετ και βιομηχανία τροφίμων α, έχουν ένα τζίρο πάνω από 20-25 δι ευρώ. Δηλαδή, είναι το, ε, το περισσότερο από το 10% του ΑΕΠ. Δηλαδή για... Τώρα είναι μεγάλο το θέμα. Ε, εγώ εκτιμώ ότι μαζί με τα ξερά γίνονται και τα χλωρά εδώ και στη βιομηχανία τροφίμων ή στην ελληνική βιομηχανία. Κάποιοι πραγματικά μπορεί να έχουν κάνει πολύ φιλότιμε προσπάθειε να, να συγκρατήσουν τι τιμέ. Αλλά όμω υπάρχουν και άλλοι που οι είναι ναι. Εδώ τώρα, εγώ ω καταναλωτή δεν μπορώ να ξεχωρίσω ποιο προϊόν, ποια εταιρεία και τι πολιτική υπάρχει από πίσω. Βλέπω τη μεγάλη εικόνα. Ακριβώς. Βλέπεις την, Οπότε α, εδώ η Επιτροπή βλέπεις Ανταγωνισμού. Βλέπεις την τιμή στο ράφι. Α... Και αυτό είναι ένα θέμα τη Επιτροπή Ανταγωνισμού, αλλά και του Υπουργείου Ανάπτυξη, που θα πρέπει δηλαδή συγκεκριμένα τη διπηρεσιακή μονάδα ελέγχου τη αγορά που έχει συσταθεί. Και υπάρχουν προσδοκίε δηλαδή να κάνει ένα ουσιαστικό έλεγχο στην αγορά και να επιβάλλει και τα πρόστιμα που, ε, όπου αποκαλύπτονται, το, διαπιστώνονται παραβάσει. Ε, πρόσφατα, πάντω, την περασμένη Δευτέρα είχαμε στην Αυτοεμπορική ένα θέμα. Το, από πηγέ uh, τη Επιτροπή Ανταγωνισμού που έθεσε ακριβώ αυτά τα θέματα και έχουν τεθεί έχουν, έχουν στο στόχαστρο <moundling noise> τα ζυμαρικά, το γάλα, τα τυριά και τα απορριπαντικά. Όπου υπάρχουν σαφέστατε ενδείξει περί καρτέλ, mm. το οποίο καρτέλ δεν γνωρίζουμε αν είναι μόνο οριζόντιο, δηλαδή σε επίπεδο ε, λιανική, ε, λιανεμπορίου. Πρέπει να ελεχθεί Εάν είναι όλη η αλυσίδα, τα... από, όλη αλυσίδα το... από την παραγωγή Παραγωτίο. έως και το ράφι. Μπράβο. Επίσης πρέπει να ελεχθεί και το φαινόμενο του το green fleshion, του δηλαδή το, της τακτικής να αποκομίζουν οι επιχειρήσεις μεγαλύτερη, μεγαλύτερη κέρδη από ό,τι στο παρελθόν. Είναι ένα θέμα που απασχόλησε και την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, και τις πλέον θα απασχολήσει και τις εθνικές κυβερνήσεις και τις ρυθμιστικές αρχές. Ε, διότι και εκεί υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις ότι προχώρησαν οι επιχειρήσεις ε, σε τέτοιε πρακτικές. Ε, αυτό το οποίο στην, αυτό δεν είναι ταυτόσιμο με την έννοια τη αισχροκέρδεια, έτσι όπω συνηθίζουμε, τουλάχιστον δημοσιογραφικά, να το θέτουμε. Αισχροκέρδεια, τώρα μια κουβέντα είναι. Μεγάλη. Το, ναι. ελεύθερη αγορά έχουμε. Αισχροκέρδεια είναι όμω για, το, mm. ε, για, το, για το αίσθημα για, ε, του καταναλωτή. Για το του καταναλωτή. Ε, 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 νομικά ε, ε, Όπω δεν μπορεί να, να στοιχειοθετεί. Να Είναι ελεύθερη αγορά. Θα μπορεί να πουλήσει άλλο ένα πακέτο μακαρόνια που 10 ευρώ δεν του νοούμε. Βεβαίω και μπορεί. Και όταν ο καταναλωτή θα σταματήσει να το αγοράζει και θα πέσει οι τζίροι και οι πωλήσει, θα περάσουμε σε άλλη συζήτηση. Ακριβώ. Ο κ. Λενός πήρε μια ανάσα τώρα Δεν θα έχει παλιά δόνεια. Οπότε έχει. Ε? Δεν, ε, δεν ξέρω. <laughs> ε, 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 έχει σε στοιχεία ότι ήταν διαταραγμένη η σχέση του κυρίου Γιάννου Κάτι νούμε, τέτοιο το... είχα μάθει εγώ, αλλά εσύ επειδή ο, ο αρμόδιος ρεπόρτερ και ναι. συντάκτη του Υπουργείου, δεν ε, είναι και καλύτερη η σχέση τους. Εξέφρασε ο κύριο Γιάννου γενικά έτσι μια δυσφορία. Ε, για τον κύριο Γεωργιά δεν, δεν νομίζω στο... Γενικώ, το θέμα που είχε προκύψει με τον κύριο Λιανό και, την, και, την, και το Υπουργείο Ανάπτυξη και την κυβέρνηση γενικότερα ήταν με την αλλαγή της, ε, ε, της Αντιπροέδρου στην Επιτροπή Ανταγωνισμού mm. όπου είχε στείλει ένα ενημερωτικό σημείο μας στην ε, ε, Διαρκή Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου στη Βουλή που ορίζει τους, ε, ε, τη διοίκηση της... Ε, ε, Επιτροπή Ανταγωνισμού και έχει διατυπώσει κάποιες ενστάσεις για το πρόσωπο το οποίο επιλέχθηκε και α, είναι πλέον για την... Κατάλαβα. Α, ναι. Μάλιστα. Τώρα κατά πόσο οι σχέσει έχουν εξομαλυνθεί στην Επιτροπή Ανταγωνισμού, Εντάξει, στο τώρα... Υπουργείο Ανάπτυξης... Είναι... Τώρα θα δούμε και τον νέο Υπουργό, είτε είναι άντρα είτε γυναίκα, θα δούμε. Θα τα ναι. γνωρίζουμε λογικά από Δευτέρα πρωί.